και τους λίγους παίκτες ετοιμοπόλεμους που έχει. Περιμένει λοιπόν και έχει προετοιμαστεί για αυτό ο Ολυμπιακός. Αρκετή αναζώνη στο μεταξύ. Έχει νέα επίθεση με τον Σπανούλη να περνάει την μπάλα και πάλι χαμηλά για τον Πρίντεζη. Και αυτός να αξιοποιεί την ασίστ. Να ανέβει το πρώτο επίπεδο στην Ευρωλίγκα, να είναι στην Elite, να παίζει σε συνεχόμενα Final Four. Εδώ το καλάθι από τον Οθέλο Φάντε. Να δει τον Ντάνσον, δεν μπορούσε να του πέρασει την μπάλα. Ο Σλούκας διεισδύει, τον ακολουθεί ψηλά ο Φάντε, τον κόβει αλλά κάνει λάθος πάσα. Το εκμεταλλεύεται και με διπλή προσπάθεια. Ο Ντάνσον, αφού αρχικώς αστόχησε με το δικό του φόρο. Των γηπεδούχων. Υψώνει ο Ροτσέστη και με το ένα χέρι δίνει μεγάλη καμπύλη στην μπάλα. Για τον Περπέροβλου. Διεισδύει αυτός. Πάσα στο πλάι, Μάντζαρης οπλίζει και εκτέλει για 3. 15-25 εδώ. Εκδηλώνεται με pick and roll. Σλούκας, η πάσα στο πλάι. Πέτκοη αμέσως στην εκτέλεση. Επιθετή. Ήθελε να γίνει ένα ακόμη λάθος τώρα. Πρίντεζης γυρνάει, πασάρι στο Λοντζέσκι. Ωραία αυτός, εξαιρετική ασίστ για τον Μπέγκιτς. Με υπομονή τώρα ο Ολυμπιακός. Σπανούλης πάλι απέναντι στην άμυνα ζώνη σε ένα Ολυμπιακός. Δούλεψε πολύ καλά απέναντι σε άμυνα ζώνη χθες στην προπόνηση ο Γιώργος Μπατζόκας, γιατί περίμενε τέτοια επιλογή από τον Κρέσπι. 20-33 από την... Δεν μπόρεσε να αποστάρει τον Μπρίντεζη. Ροτσέστη από την κορφή της ρακέτας. Σας είπαμε ότι έχει κάνει ζημιά αυτός. Σπανούλης. Μάτζαρης χωρίς αντίπαλο για 3. Από τη μια σταματάει τον καλύτερο. Ροτσέστη πάσα στη γωνία. Κάρτερ Ρες για 3 μέσα. 29-43 από τον Τόμας. Να παίρνει την μπάλα. Τώρα ανάμεσα από δύο μετά το σκριν θα πασάρει ωραία αυτή τη φορά. Το Χάντερ για το κάρφωμα. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός επανέφερε και ενώ εσείς βλέπατε το replay, ο Σπανούλης εκτέλεσε αμέσως από τα 6.75. Πέτουέι, λάθος πάσα, έκλεψε ο Κάρτερ και θα καρφώσει ανενόχλητο στον εμβολιασμό. Είναι Ευρωλίγκα. Φερνάντο Μινούτσι. Ενώ ο Σπανούλης σκοράρει. Το παιχνίδι μας και πάλι. Σλούκας για τον Περπέροβλου. Σαν ελβετικό ρολόι δούλεψε εδώ ο Ολυμπιακός. Και βλέπουν και ωραίο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό και απόψε. Απαντάει γρήγορα όμως η Σιένα. Ήταν πολύ μακριά του. Υψώνει ο Σπανούλης για το φοβερό κάρφωμα από τον Air Fatway. Καταπληκτική φάση και όλο το γήπεδο χειροκροτά. Όλο το γήπεδο, 7.000 θεατές. Σπανούλης δεν το έκαναν σε μια επαναφορά την πλάγια γραμμή. Στη λήξη του προδημιουργών το έκαναν τώρα. Σλούκας από το πλάι ξεκινάει την επίθεση του Ολυμπιακού. Βρίσκει διάδρομο, πάει μέχρι το lay-up και θα σκοράρει ο Σλούκι Λουκ. Δεν τον πρόλαβε κανένας εδώ. Ομάδα του. Ίγκλης, Έρτνερ από κοντά, δεν μπορεί. Ο Βιτζιάνο για το φόλο, αλλά η μπάλα μετά την αναπήρηση θα πέφτει. Ίγκλης σε μαρκάρεται σου τριών πόντων μπροστά στον Περπέροβλου που δεν έπαιξε καλή άκρη. Τώρα για τον Μπέγκιτς. Έκλεψε η ένα και τρέχει στον εθνιασμό. Ίγκλης προστατεύει ωραία την μπάλα. Περνάει κάτω από το σώμα του Περπέροβλου και τελειώνει με το lay-up. 49-56. 8 λεπτά ακόμη. Το κοινό προσπαθεί να μπει στην εξίσωση του αγώνα, αλλά ο Περπέροβλου, και ενώ διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για βήματα από στα μπάσκετ που έρχονται στο γήπεδο. Το ημίχρονο του αγώνα διακρίναμε στην κερκίδα των Επισήμων και αργότερα έδωσε συνέντευξη και στο κανάλι της Ευρωλίγκας αλλά και στο Sky Sport που μεταδίδει τον αγώνα, ενώ ο Μπέγκιτς σκοράρει και πάλι. Μάτζαρης κελό στην περιφέρεια, ο Περπέροβλου στο 3. Πέτουέι υψώνεται και σταματάει τώρα αυτός την μπάλα. Αέρινος στην κυριολεξία ο Πέτουέι. Ότι άργησε να πάει κοντά του ο Ροτσέστη, δεν δοκιμάζει σου τριών πόντων. Λο πάει χαμηλά, ωραία κίνηση, γυρίζει ένα fade away shoot. Ο Ντεσκι στο κεφάλι της επίθεσης του Ολυμπιακού. Λο σε μαρκάρεται ωραία, πασάρι στο Πέτουέι που καρφώνει και πάλι. Air Πέτουέι είναι μοναδικός, είναι καταπληκτικός. Πέτουέι. Ροτσέστη ξεμαρκάρεται από την κορφή της ρακέτας, σκοράρει. Εντυπωσιακά το Χάντερ, εφηδιασμός C1. Εδώ ωραία, ο Βιτζάνο φτάνει μέχρι το lay-up, 53-64. Όμως εκεί δεν κάθεται ποτέ κανένας για λόγους ασφαλείας. Αυτή η κερκίδα δεν υποδέχεται φιλάθλους.
διάρκεια του. Χάκετ με αντίπαλο τον Πέτουεϊ. Θα πάρει τον διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια. 60-65. Να που η Σιένα μειώνει. Μία στις δύο βολές τώρα. 0 στις 2 νωρίτερα, κλέψιμο όμως από τον Ολυμπιακό και κάρφωμα και ιδανικό τελείωμα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και ενώ η Σιένα είχε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα και στους 2, τελικώς θα χάσει με 8. 62-70.